Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και υποδέχομαι αμέσως τώρα στο στούντιο την κυρία Χρυσάνθη Ζαφυράτου, είναι ψυχολόγος. Καλησπέρα σας κυρία Ζαφυράτου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Και σας καλέσαμε, ξέρετε, γιατί θέλουμε να μας δώσετε λιγάκι την επιστημονική σας άποψη για τη βία στα γήπεδα. Γιατί χθες στην Τούμπα είχαμε κάτι το οποίο μας θύμισε διάφορες καταστάσεις στο παρελθόν. Τώρα η αλήθεια είναι ότι η βία στα γήπεδα δεν περνάει και πολύς χρόνος για να την ξεχάσεις. Συχνά πυκνά υπάρχουν κάποιοι αναγκέφαλοι που στη θυμίζουν. Και πραγματικά μιλάμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο έρχεται και επανέρχεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σίγουρα έχουν μελετηθεί και τα αίτια και έχουν αναζητηθεί και όλα αυτά τα οποία την προκαλούν. Ωστόσο, όσο και να το μελετάμε, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς είναι δυνατόν νέοι άνθρωποι να βρίσκονται πάρα πολύ κοντά από πράξεις ακραίας βίας με κίνδυνο για ζωές ανθρώπων μέσα σε ένα κλίμα το οποίο δεν είναι εξ αρχής εχθρικό. Τι λέτε? Καταρχήν, σε σχέση με αυτά που είπατε, να πω ότι όταν μιλάμε για βία, είναι δεδομένο ότι υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή δεν είναι απλά πράξεις επιθετικές που μπορεί να οδηγήσουν σε κάτι μη ανεπίστρεπτο ή κάτι επικίνδυνο. Όταν μιλάμε για βία, ήδη έχουμε περάσει το μέσο όρο και μιλάμε για πράξεις που σοβαρά ενδεχόμενα ή πραγματικά, ας πούμε, μπορεί να προκαλέσουν βλάβη. Έτσι. Το θέμα είναι πώς φτάνει ένας άνθρωπος τόσο εύκολα ώστε να μπαίνει μέσα στο καθεστώς της βίας. Να εννοείται να κατεβαίνουν, ας πούμε, οι αντιστάσεις ότι ακριβώς. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κακό στον άλλον. Ακριβώς, ναι. Ναι, αυτό σας λέω, ότι όλα αυτά μαζί ενυπάρχουν όταν περνάει κανείς το μέσο όρο και λέει ότι είμαι εδώ, είμαι τοποθετημένος και εδώ μιλάμε για μια μεγάλη ομάδα. Ας πούμε αυτό που λέγεται και στα αγγλικά τα subgroups, ας πούμε. Αυτά, υπάρχει μία θεωρία επιστημονική που λέει η συμμετοχή σε αυτά από μόνοι τους οι άνθρωποι ανακυκλώνουν τους όρους βίας. Είναι μια αιτία, ας πούμε, επιστημονική αυτή. Άρα μιλάμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εντάσσεται μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο έχει εκ των προτέρων δεδομένο ότι είναι διαθέσιμος να προβεί και σε πράξεις επικίνδυνες. Είναι κοινωνικά τα αίτια, κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή, μέσα σε μια κοινωνία. Τουλάχιστον όσο έχει ερευνηθεί, η πιο ισχυρή αιτία, όχι ότι δεν υπάρχουν πολλές ερμηνείες, αλλά η πιο ισχυρή ερμηνεία είναι το κοινωνικό υπόβαθρο της βίας. Τώρα, ξέρετε, αυτά τα πλάνα τώρα παρακολουθούμε από το χθεσινό αγώνα στην Τούμπα. Είναι η αφορμή για την κουβέντα τη δικιά μας. Εσείς ως ειδικοί επιστήμονες μελετάτε έτσι γενικότερα τα φαινόμενα βίας. Ωστόσο, εγώ δεν μπορώ παρά να μένω έτσι σε κάποιες λεπτομέρειες. Να σας δώσω μία λεπτομέρεια. Τα επεισόδια χθες στην Τούμπα ξεκίνησαν από κάποιους Γερμανούς φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας, της Borussia Dortmund, και διάβασα ότι οι συγκεκριμένοι φιλάθλοι, όταν είναι στα γερμανικά γήπεδα, είναι παναγίτσες. Είναι δηλαδή εξαιρετικά, πώς το λένε, ήρεμοι. Γιατί φοβούνται, γιατί δεν τους παίρνει, γιατί, ξέρω εγώ, δεν κάνουν τέτοια πράγματα στον τόπο τους. Ήρθανε στην Τούμπα και ξεσάλωσαν, για να το πω έτσι, επί το λαϊκότερο. Αυτό το πράγμα είναι μια δημοσιογραφική παρατήρηση. Εσάς επιστημονικά σας λέει κάτι? Εντάξει, έτσι κι αλλιώς η βία πάντα μπορεί να εύκολα να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί μέσα σε πλαίσια τα οποία δεν έχουν σαφή όρια. Δηλαδή αυτό που μου λέτε είναι ότι αν για κάποιο λόγο, ας πούμε, παρουσιάζεται εδώ πέρα ένα πιο διάχυτο κλίμα προστασίας του χώρου και της, ας πούμε, της διενέργειας του αθλήματος, αυτό είναι μία ικανή συνθήκη για να προτρέψει ανθρώπους που ήδη είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο να κάνουν ένα επεισόδιο. Δηλαδή, αυτό που μία άλλη αφορμή, η οποία
μπορεί να αναπτυχθεί η βία είναι αυτό που λέμε χαλαρότητα στο πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή όταν οι κανόνες και οι νόμοι δεν είναι... Είναι χαλαροί. Όταν είναι χαλαροί, ο άλλος αισθάνεται ότι τον παίρνει τέλος πάντων και μπορεί να κάνει... αυτό. Mm-hmm. Έχει τα περιθώρια να κάνει διάφορες ακρότητες, τις οποίες φυσιολογικά δεν τις έκανε. Ναι. Γι' αυτό, υπάρχουν διαστρωματώσεις στη βία. Δηλαδή, εκεί που υπάρχουν άτυπες ιεραρχίες, ας πούμε, στους συλλόγους, στα συνδικάτα κλπ., είναι εύκολο να αναπτυχθούν τέτοιου τύπου συμπεριφορές. Ας πούμε, η χαλαρή φύση των θεσμών, η χαλαρή, ας πούμε, στιγμή των θεσμών, δεν σημαίνει ότι... καλλιεργεί τη δημοκρατία. Μπορούν να αναπτυχθούν τέτοιου τύπου φαινόμενα, δηλαδή ομάδες που να καπελώσουν, όπως λέμε λαϊκά, άλλους. Μάλιστα. Εμφανίζεται και στα εργασία. Τα πρόσωπα τα οποία είναι έτσι εξαιρετικά επίφοβα, ευεπίφοβα για να μπουν σε πράξεις βίας, διακρίνονται σε κάποιες κατηγορίες ή αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά τους πάντες. Δηλαδή, έχει περισσότερο... πρόσωπα τα οποία είναι σε χαμηλότερο πνευματικό επίπεδο, σε χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις, πιο φτωχοί, πιο πλούσιοι, υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις. Δεν έχουμε τέτοιες διακρίσεις. Μπορεί οποιοδήποτε να ασκήσει βία. Αυτοί που είναι πιο επίφοβοι, για να σας πω έτσι μια χοντρή διάκριση που κάνουμε και μέσα στη δουλειά που κάνουμε, είναι οι άνθρωποι που ιδεολογικά είναι υπέρ της βίας. Ναι. Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη, με την έννοια ότι επειδή η ιδεολογία πάντα είναι ένα ισχυρό κομμάτι του εαυτού, οι άνθρωποι που υπερασπίζονται ιδεολογίες που είναι κοντά στη βία, δεν είναι απαραίτητα να είναι βία, ναι, να είναι υπέρ της βίας, ας πούμε, αλλά είναι κοντά στη βία. Δηλαδή, μπορούν να εξυπνούν άλλα στοιχεία τα οποία είναι σύμφωτα με τη βία, έτσι, η σωματική ρόμη... Ξέρω εγώ, το κάλος σε μια περίεργη εκδοχή του κτλ. Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη εντός του πληθυσμού που μπορεί να ασκήσει βία. Τώρα, οι επίφοβοι που λέτε, μακάρι να τους ξέραμε, για να μπορούσαμε να φτιάξουμε και προγράμματα πρόληψης, αλλά δεν φαίνεται να κλειδώνει κάπου. Τώρα, επιτρέψτε μου λιγάκι να σας ρωτήσω κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με τη βία, έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Έχει να κάνει με τη βία σε ένα άλλο πιο σκληρό επίπεδο. Ξέρετε ότι χτες, στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας φοιτητής εισέβαλε με ένα πολυβόλο και σκότωσε 13 άτομα. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε δυστυχώς, το βλέπουμε συχνά στην Αμερική. Είναι η πιο ακραία μορφή βίας, δεν υπάρχει πιο σκληρή βία από αυτήν. Και είναι κάτι το οποίο δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Κατά κανόνα, κάθε 4-6 μήνες έχουμε από ένα τέτοιο περιστατικό σε δημοτικό σχολείο, σε γυμνάσιο, σε πανεπιστήμιο κλπ. Τι είναι αυτό το οποίο γεννάει αυτή τη βία σε αυτό το επίπεδο? Πώς αλλιώς να μην υπήρχε. Γιατί να υπάρχει, δηλαδή. Το λέω με την έννοια ότι η πορεία της χώρας αυτής και στο επίπεδο ότι είναι και ορίζεται και ως η πρώτη χώρα στον κόσμο, ας πούμε, επιβαλλόμενη και σε άλλες χώρες, δεν μπορεί να αποφύγει τέτοιες σκηνές, τέτοια επεισόδια. Είναι σαν να είναι αυτό το μοντέλο το οποίο ακολουθεί, παράγει τέτοιου τύπου επεισόδια. Τώρα, γι' αυτό και επαναλαμβάνεται. Εν τω μεταξύ, το έχω πει και άλλες φορές και εδώ από το δικό σας στούντιο, είναι ότι όσο περισσότερο προβάλλεται η βία, τόσο περισσότερο αναπαράγεται. Είναι μία τουλάχιστον ένα έβριμα που υπάρχει από το 79, που έγινε η πρώτη έτσι οργανωμένη βία στο τομέα της ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο μας λέει ότι όσο περισσότερο προβάλλεται η βία, τόσο περισσότερο συνεχίζεται και αυξάνεται. Ναι. Τώρα μεταφέρεται. Φανταστείτε ότι εσείς που το ξέρετε ως δημοσιογράφος, οι τηλεοράσεις είναι γεμάτες από βία. Οπότε γεννάμε θέματα ίδιοι. Και εδώ κολλάει η κυρία Ζαφυράτου η απαγόρευση που ισχύει στη μετάδοση των τηλεοπτικών παιχνιδιών. Όταν υπάρχουν επεισόδια όπως χθες, στη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, οι κάμερες απαγορεύεται να στραφούν προς αυτούς οι οποίοι συμπλέκονται.
Είναι κάτι κρίσιμο και είναι ακριβώς εξηγεί αυτό το οποίο λέτε. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς και να συνεχίζετε την ενημέρωση. Προσπαθούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Και είναι κουβέντες οι οποίες πρέπει να γίνονται, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι τα αποκρουστικά θέματα, θέματα τα οποία πρέπει να αποφεύγουμε. Είναι αποκρουστικά, αλλά πρέπει να τα αναλύουμε. Αυτή είναι η άποψή μας και έτσι θα συνεχίσουμε να κινηθούμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όταν έχουμε λαμπρά παραδείγματα ανθρώπων, δεν θα τα παρακολουθούμε προκειμένου να τα προβάλλουμε. Και ένα τέτοιο έχουμε αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αριάδνη Θεοδοσιάδου. Την καλησπερίζω από τη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε? Καλησπέρα, συνόμως στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Είμαι πολύ εμείς καλά. Εμείς είδαμε στο διαδίκτυο ότι ανοίξατε το σπίτι σας προκειμένου να υποδεχθείτε και να φιλοξενήσετε πρόσφυγες μέσα στο ίδιο σας το σπίτι. Και πραγματικά, επειδή μας έκανε τρομερή εντύπωση, θελήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να το πείτε αυτό και στους τηλεθεατές μας. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω που βρίσκομαι στην εκπομπή σας, έστω και τηλεφωνικά. Και εγώ δικιά σας είμαι, από Βέρεια κατάγομαι και από Ακρολίμνη. Ωραία. Πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αυτό το έκανα για να παραβηματιστούν πολλοί και να κάνουν το ίδιο πράγμα. Δέχομαι συνέχεια συγχαρητήρια και μπράβο. Δεν μου αρέσει. Δεν θέλω να λέμε μπράβο για το αυτονόητο. Γιατί είναι αυτονόητο το ότι πρέπει να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι πολύ καλά, διότι το μόνο που αξίζει είναι η αγάπη. Τώρα βρήκαμε στη σελίδα σας, τι όμορφα που τα λέτε, αλλά βρήκαμε στη σελίδα σας κάποιες φωτογραφίες από τους ανθρώπους τους οποίους φιλοξενείτε μέσα στο ίδιο σας το σπίτι. Είναι οι φωτογραφίες τις οποίες εσείς τις έχετε αναρτήσει. Τις πήραμε κι εμείς και τις δείχνουμε τώρα στους τηλεθεατές μας. Και πραγματικά είναι έτσι συγκινητικές φωτογραφίες, είναι γλυκές φωτογραφίες, στοργικές, με τα παιδάκια στο σαλόνι σας. Ειδικά το βλέμμα του μωρού. Ναι, υπάρχει, βρέθηκε μια φωτογραφία του μωρού πριν το πάρω, που ήταν μέσα στη βροχή κάτω από μια ομπρέλα. Ναι, την έχουμε αυτή τη φωτογραφία. Την έχετε δει, αυτή είναι συγκλονιστική φωτογραφία και δείτε μετά πώς είναι στο σπίτι μου, ενώ κάθεται στον καναπέ και βλέπει καρτούν. Ναι, είναι η φωτογραφία που κάλλιστα θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Πριν και μετά». Ακριβώς. Πώς το σκεφτήκατε αυτό, κυρία Θεοδοσιάδου? Είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Από αριστερά είναι, να την ξαναδούμε λιγάκι παρακαλώ. Δεν έχω εικόνα. Δεν πειράζει, την εξηγώ εγώ. Είναι αυτή η φωτογραφία για την οποία μας μιλούσε πριν από δευτερόλεπτα η κυρία Θεοδοσιάδου. Από αριστερά είναι σε κάποια πλατεία, προφανώς έτσι. Κάτω από τη βροχή, η μάνα με το παιδάκι. Και από δεξιά είναι τα ίδια πρόσωπα στο φιλόξενο σαλόνι της κυρίας Θεοδοσιάδου, όπου το παιδάκι εκεί χαμογελάει ευτυχισμένο, χαρούμενο. Και πραγματικά αυτό το χαμόγελο το οφείλει σε εσάς, κυρία Θεοδοσιάδου. Σωστά, ναι. Εγώ πιστεύω στο ότι ένας σπόρος ανθρωπιάς μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα τεράστιο δέντρο. Γι' αυτό και αποφάσισα να δημοσιοποιήσω τις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Και χαίρομαι που το έκανα, διότι όπως τα είδατε έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο θέμα, συζητιέται παντού και χαίρομαι πραγματικά γιατί πάρα πολλοί κόσμος μηνύθηκε την κίνησή μου και χαίρομαι γιατί αυτός ήταν και ο σκοπός μου. Ευαισθητοποιήθηκε κόσμος, επικοινώνησε μαζί μου κόσμος από όλα τα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου, διότι το θέμα έχει γίνει και παγκόσμιο πλέον, είναι στο worldpost.com και πραγματικά μου στέλνουν μηνύματα μέχρι και από τη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι που δεν είναι στην Αθήνα αλλά θέλουν να βοηθήσουν, να παίρνουν τηλέφωνο μου στέλνουν πράγματα με κούριερ κτλ. Να μπορέσουν να το πάω στην πλατεία και να κάνουν το ίδιο πράγμα ακριβώς. Να βάλουν πρόσφυγες και παιδάκια που έχουν ανάγκη στο σπίτι τους. Μάλιστα. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι σαν απόγονοι του ξένιου βία που είμαστε, θεωρώ ότι θα πρέπει να διδάξουμε εμείς και να δώσουμε το παράδειγμα της φιλοξενίας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μείνουν σε εμάς, θα πάνε και σε άλλες χώρες. Άρα νομίζω σαν Ελλάδα και σαν Έλληνες, νομίζω ότι αξίζει να δώσουμε εμείς το προβάδισμα για να μιμηθούν και άλλες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρετε, είμαι βέβαιος ότι σας έχουν υποβάλει την ερώτηση και αναγκάζομαι να την κάνω και εγώ δημόσια. Δεν το φοβάστε αυτό το οποίο κάνετε? Όσες θέλετε. Ναι, σήμερα με ρωτήσαμε την ίδια ερώτηση και στους ατέρια, στους είναι αυτονόητη η ερώτηση. Λοιπόν.
Θα σας πω, όσο φοβήθηκα εγώ, άλλο τόσο φοβούνται και αυτοί. Μιλάμε για μητέρες με παιδιά. Αυτοί θα πρέπει να φοβούνται και πιο πολύ, διότι είναι σε μια ξένη χώρα, δεν γνωρίζουν τη γλώσσα και σαφέστατα είναι και πάρα πολύ τρομοκρατημένοι. Όταν λοιπόν πήγα και τους πήρα, μετά διέκριναν φόβο στα μάτια τους, όπως και αυτοί διεκρίναν σε μένα ένα φόβο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, όταν ήσαν στο σπίτι, τους χαμογέλασα, τους νιώσανε τη ζεστασιά του σπιτιού μου, χαλαρώσανε, χαλάρωσα κι εγώ και βγήκε κάτι πάρα πολύ μαγικό. Ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να τονίσω, γιατί αυτό έχει γίνει παράδειγμα προς μίμηση, αλλά θα πρέπει να πω το εξής, ότι θα πρέπει να τηρούνται σαφέστατα οι κανόνες ασφαλείας, έτσι, και υγιεινής. Ναι. Αυτά είναι αυτονόητα και πρέπει να λέγονται, γιατί εντάξει. Ναι. Ωστόσο, ξέρετε, αυτό το οποίο το λέτε τόσο όμορφο, ότι πρέπει να τηρούνται, κάποιος ενδεχομένως να φοβάται ότι μπορεί να μην τηρηθούν, και να φοβάται ακόμα και για την προσωπική του ασφάλεια και υγιεινή, κάνοντας μια τέτοια κίνηση. Εσείς δεν το σκέφτεστε έτσι, δεν σας πέρασε από το μυαλό? Δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί είναι το ίδιο πράγμα όπως μπαίνω και σε ένα μετρό και σε έναν ηλεκτρικό και σε ένα λεωφορείο. Δεν ξέρω ο καθένας τι είναι, ωστόσο προστατεύομαι. Θα πλύνω τα χέρια μου, απλά, πράγματα απλά και αυτονόητα. Μάλιστα. Καταλάβατε. Είναι νομίζω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα αυτό που σας προανέφερα. Ο κόσμος ο οποίος επικοινωνεί μαζί σας, τι σας λέει? Γιατί λέτε ότι λαμβάνετε μηνύματα ακόμα και από το εξωτερικό. Βεβαίως. Ο κόσμος πραγματικά είναι πολύ εκδηλωτικός απέναντί μου, με πολύ όμορφα λόγια. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. Είναι, επιβραβεύει κάτι που ο ίδιος δεν έχει τολμήσει να κάνει. Ναι. Πάρα πολύ μου το έχουν πει. Και ενδεχομένως έτσι να θέλει να είναι ακόμα πιο εκδηλωτικός στις ευχαριστίες του, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος. Ναι, ή δεν το τολμάει, ή δεν το έχει σκεφτεί. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν το σκέφτηκαν και χάρη σε μένα κατάφεραν να το κάνουν. Υπήρξαν άνθρωποι που θέλουν να με βοηθήσουν ουσιαστικά. Φανταστείτε ότι ένας Κύπριος επικοινώνησε μαζί μου θέλοντας να μου παραχωρήσει το σπίτι του στο Θησείο για να πηγαίνω εκεί τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Προθυμοποιήθηκε να μου δώσει το επικυκλωμένο του σπίτι. Μάλιστα. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Υπήρχαν βέβαια και κάποιοι τα οποία δεν ήταν τόσο θετικά. Θα υπήρχαν και αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν πάντα. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε από τη ζωή και αυτά. Θα υπάρχουν. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Ναι, θα υπάρχουν του στυλ, εντάξει. Το ότι θα πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στους Έλληνες κτλ. Εγώ δεν τα κοιτάζω αυτά. Εγώ κοιτάζω όταν θα ζητήσω κάποιο τη βοήθειά μου, δεν θα ζητήσω ταυτότητα. Κυρία Θεοδωσιάδου, θερμά συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Να είστε γεροί, να συνεχίσετε, γιατί είστε ένας νέος άνθρωπος και εύχομαι να είστε γεροί ούτως ώστε να συνεχίσετε αυτές τις πολύ καλές ιδέες και τις πολύ καλές πράξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα πολύ που μιλήσαμε, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έτσι είναι αυτά. Θαυμάσια παραδείγματα τα οποία τα αναδεικνύουμε. Και με αυτό το θαυμάσιο παράδειγμα φτάσαμε σε εκείνο το σημείο της ημέρας και της εκπομπής που στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας για ένα ευχάριστο απόγευμα και για ένα ακόμα πιο ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Είναι η ευλογημένη Παρασκευή σήμερα. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 5 και πάλι εδώ με τα θέματα της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας που θα σκάσουν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας. We'll be right back.